Φίλες και φίλοι του ραδιοφωνικών λήψεων, καλησπέρα σας. Σήμερα Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022, μετά από πολύ καιρό αποφάσισα να κάνω έτσι ένα ραδιοβλόγκ πάλι μακρινών λήψεων, μιας και βλέπω ότι το ράδιο σήμερα μας φέρνει πολλά και ωραία πράγματα μακρινά. Λιβύη, την Ισία, διάβασα νωρίτερα μέσα από φίλους ραδιοντίξερς ότι πιάσανε και θα κάνουμε και εμείς εδώ τις δοκιμές μας τώρα να δούμε τι μπορεί να βγαίνει. Ήδη εγώ είμαι συντονισμένος στο 103,7, το κοράνι της Ζούβαρα έρχεται και στερεοφωνικά, ανοίγει το στέρεο, έχει λίγο θόρυβο μέσα. Βλέπω ότι εφόσον έρχεται αυτό δεν έχουμε τόσο Ιταλία, Βόρεια Ιταλία, Βόρεια Ιταλιανό, δηλαδή Καλαβρίς και αυτά δεν έρχονται τόσο, αλλά θα είναι μια ενδιαφέρουσα φάση σήμερα. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται στην πάντα των FM σήμερα από μακρινές λήψεις. Μακρινές λήψεις, να το Κοράνι στο 103,7, τη Ζούβαρα. Να αναφέρουμε ότι η Ζούβαρα είναι μια περιοχή στην δυτική ακτή της Λιβύης, σύνορα κοντά με την Ισία. Αυτό και είναι και τουριστικό θέρετρο που έχω δει μέσα στο ίντερνετ. Έχει ωραίες παραλίες εκεί και μάλιστα αυτή η περιοχή δεν είναι τόσο αραβόφωνη, μιλάνε και αυτή την διάλεκτο, την Αμαζίχα, κάπως έτσι λέγεται, που υπάρχει στις χώρες Μαχρέμπ και πιάνει και ένα μέρος της Λιβύης εκεί πέρα. Αλλά για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά από την αρχή, την πάντα μας. Λάδο στο 87.5 έχουμε κάτι ίχνη από το Studio 90. Studio 90 που φέτος το πιάσα πολύ δυνατά στη Λούτσα. Στη Λούτσα το βγάλα πολύ δυνατά φέτος με RDS. Ήταν ένα απόγευμα το οποίο οι λήψεις από εκεί ήταν πολύ δυνατές, από την Κατάνια. Πρώτη φορά είχα βγάλει εκεί με RDS τα ραδιόφωνα, γιατί συνήθως δεν βγαίνουν τόσο καλά αυτά εκεί πέρα. Εδώ είναι ο ράδιο 1, 87.6. Να το και το 87.7 έρχεται από την Τρίπολη. Αν θυμάμαι καλά, το ράδιο Αλσαμπάλσαντά, κάπως έτσι σημαίνει το ράδιο 7. Έτσι από το δικό μας το ράδιο 7, εδώ το 7 Radio θυμίζει. 87.7 έρχεται πολύ καλά αυτό σήμερα. 87.8 είναι από την Κατάνια, είναι το ράδιο Amore Dance, έτσι λέγεται αυτό όπως θυμάμαι. Είναι και αυτό το ίδιο κέντρο με το 87.5 που πιάσαμε πριν. Αγία η δημοτική ραδιοφωνία Πρέβεζος, έβαλε στέρεο RDS επιτέλους. Αλλά τα προβλήματα εκεί δεν τελειώνουν ποτέ από ό,τι βλέπω. Έχουν διακοπές στον ήχο, μάλλον η αναμετάδοση του Sport FM έχει πρόβλημα. Wow. Αυτό είναι Ράδιο Μαρία στο 88, το έχω ξαναπιάσει πάλι. Είναι κάτω από κάπου από τη Σικελία και αυτός ο πομπός. Δεν θυμάμαι τώρα το μέρος γιατί δεν το έχω κάνει και πολλές φορές λήψεις. Ένα φέρουν σήμα στο 88.1. Για να δούμε αλήθεια. Μονοφωνικό φαίνεται. Μπορεί να είναι και το ράδιο Αλούλα Σουρμάν. Είναι μονοφωνικός από ό,τι έχουν αναφέρει τελευταία εντύξερ σε αυτό το ραδιόφωνο. Το οποίο παίζει μουσικές εκεί τοπικές της Λιβύης. Δεν είναι θρησκευτικού περιεχομένου. Δεν έχω πετύχει και εγώ ούτε να έχει κοράνει αυτό το ραδιόφωνο. Είναι από τα λίγα μοντέρνα ραδιόφωνα στη Λιβύη, να το πούμε έτσι. Μουσικούλες ακούω εδώ. Από όσο θυμάμαι το ράδιο Ιτάλια Άνι 60 είναι αυτό νομίζω. Ένα πομπός εκεί στην Κατάνια και αυτό στις Σιρακούσες νομίζω. Είναι λίγο πιο νότια Σιρακούσα από την Κατάνια αν δεν κάνω λάθος. Εδώ είναι το Ξηρόμερο. Το ράδιο Έτνα. Παίζει έτσι παλιά έτσι χαλαρά pop τραγουδάκια. Αραβικά ακούγεται εδώ, άρα είναι ο υπερδεμορφωμένος σταθμός από την Τρίπολη. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Το ράδιο Αυτζά, που πάντα το αναφέρουν σαν υπερδεμορφωμένο οι ντίξερς σε όλη την Ευρώπη, όποτε το πιστεύουν με σποραδικό, το οποίο σποραδικό φέτος έδωσε τα αρέστα μου. Τα αρέστα του μάλλον, να πούμε, ιδίως αρχές Αυγούστου. Τώρα έρχεται η Μαρία.
στο 88.5. Εδώ πήγε πολύ καλά, δηλαδή τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, με μια ηλιακή καταιγίδα πρέπει να ιώνισε πολύ την ατμόσφαιρα και μας έδωσε πολύ καταπληκτικά αποτελέσματα στα ραδιοφωνά μας. Ιταλικά και εδώ είναι πάλι ένα σταθμός από την Κατάνια. Να, του μιλάει και Ιταλικά. Α, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι. Εδώ είναι ο DJ από το Τυριόλο. Μια σταθερή λήψη αυτή κάθε φορά που έχουμε Ιταλία. Η Αέρα 1 εδώ, το Ερτς πρώτο. Να και η Βουλή της Ιταλίας το 89 από το Μπούτσερι, το Μοντελάουρο, ένα βουνό στα 1000 μέτρα, πολύ κοντά στις ακτές εκεί πέρα, σχετικά, πολύ κοντά στις ακτές, δηλαδή είναι σε μια απόσταση όπως έχουμε δούμε στα Καρνανικά δίπλα στο Ιόνιο. 89-2 είναι το, πώς το λένε, από το Κεφαλονιά το Ιν Κεφαλονιά. Εδώ δεν έρχεται κάτι, 89-1. Εδώ πρέπει να είναι το RDS, το ραδιοτιμιωσιών ισουών από το Κατατζάρο. Εδώ τα αθλητικά είναι ο Σπορτίβα και αυτός ένας πομπός κάτω στην Κατάνια, αλλά όχι από τα μεγάλα κέντρα εκπομπής, από ένα πιο μικρό κέντρο εκπομπής. Το Κοράνι στο 89.5 είναι το ράδιο Κιτάμπ Βασούνα από την Τρίπολη της Λιβύης. Κιτάμπ Βασούνα στα ελληνικά σημαίνει το ραδιόφωνο της γνώσης, της κατήχησης. Το Σούνα νομίζω σημαίνει κατήχηση στα αραβικά. Έχουν ένα αντίστοιχο τηλεοπτικό κανάλι και η κρατική τηλεόραση Σαουδικής Αραβίας. Έχουν το Κοράνι και το Σουνάχ. Το Σουνάχ πρέπει να είναι αυτό μάλλον. Γιατί συνήθως κάτι ραδιόφωνα που έχω πιάσει και άλλα αραβόφωνα που λένε Σουνάχ δεν είναι τόσο με Κοράνι, αλλά έχουν πολύ λόγο αυτοί. Το 89.6 είναι το RTL από το Μοντελάουρο, ο οποίο ήταν ράδιο Ζέτα, αλλά το πήρε ο αδερφός του Ζέτα, το RTL 102.5. Είναι στον ίδιο όμιλο αυτά. Από αυτό έχει περάσει νομίζω και το Φρέτσια για ένα διάστημα, το ανέφεραν στο 89.6 Ιταλίκοι Dixers. 89.7 είναι να φέρουν σήμα. Υποψιάζουμε ότι μπορεί να είναι από τη Λιβύη, γιατί συνήθως στη Λιβύη κάποιοι σταθμοί μένουν έτσι βουβοί άμα γίνει κάποια διακοπή ρεύματος και αυτά, που είναι πολύ συχνό φαινόμενο εκεί. Όχι ότι εδώ δεν έχουμε τέτοια πράγματα, αλλά εκεί είναι παρά είναι συχνό το φαινόμενο λόγω της ζέστης και αυτά έχουν προβλήματα. 89.7 είναι το Radio News Sud, κάπως έτσι λέγεται, από την Κατάνια για αυτός ο πομπός. Το 89.9 είναι, θα το δούμε και μετά, αλλά τώρα είναι στέρεο και αυτός ο πομπός από ό,τι είχα πιάσει την τελευταία φορά. Είναι το ράδιο Σαβδ Αλ Ισλάμ, η φωνή του Ισλάμ δηλαδή. Είναι περιοχή του Αλχόμς. Το Αλχόμς έρχεται πάντα καλά εδώ. Θυμάμαι είχαν και ένα ραδιόφωνο στο 99.1 αυτή και το πιανα και με RDS τότε. Παλιά, πριν χρόνια, πριν το 2015 σίγουρα. Το πιάναμε το Alpine εκείνο, αλλά αυτό το πήραν και το πήγαν 91,5, που το οποίο δεν μπορώ να το πιάσω τώρα εδώ λόγω ότι έχουμε στο 91,6 το τοπικό πρίσμα. Έρχεται πολύ καλά. Έχει και παρεμβολή από κάτω, πιθανόν να είναι η παρεμβολή από το άλλο το ραδιόφωνο της Τρίπολης, που είναι και αυτό έτσι λίγο θρησκευτικό περιεχομένους, το Ταραμπούλα Σαλνταβία, ή πώς το λένε το ένα άλλο ραδιόφωνο, ή μπορεί να έρχεται ο Πομπός ή το Ράδιο Μαρία. Ράδιο Μαρία το πιέσα το πρωί αυτό, το έπιασα έξω από τα στούντιο του Αμβρακία στο εκθεσιακό κέντρο που έκανα μια γρήγορη και σκάν. Ή μπορεί να είναι και το jukebox από το ίδιο κέντρο με το 88,7 το Τυριόλο. Ιταλός ακούγεται στο 90, πρέπει να είναι γι' αυτός από την Κατάνια. Ράδιο Κουσάνο Κάμπος, το έχω πιάσει μια φορά και μάλιστα με RDS. Εδώ κάτι ίχνη έχουμε, μπορεί να είναι ο DJ ή μπορεί να είναι και το Ράδιο 2, το Ιταλικό από τη Μαρτίνα Φράγκα. Το 90,2 παίζει να είναι το ράδιο 105. Φυσικά έχουμε Κατάνια, υπάρχει και ένας πομπός στην Κατάνια, το ράδιο 105. Αυτό,
Αυτό είναι το ραδιοκύμα από την Κέρκυρα. Το στούντιο Λευκάντας έχει ωραίο ήχο, στέρεο RDS πλέον. Δεν ξαναβγαίνει από τότε πρόμο, από τότε που το έχουν φτιάξει αυτό το ραδιόφωνο, το οποίο υπέφερε πολύ. Να και αυτό δεν είναι η Βουλή, αυτό είναι το ράδιο Ροντικάλε, ο ράδιο Ριζοσπάστης των Ιταλών αριστερών εκεί πέρα. Είναι και αυτό στην Κατάνια. Το Ionian Galaxy, το οποίο θερίζεται στα δυτικά. Αυτό πρέπει να είναι οι παπάδες από την Κέρκυρα. Αυτό θα μετά τη συγχρονή θα τζεκάρουμε και με το Σένκορ. Ο οποίος Σένκορ σίγουρα θα μας βγάλει τη Λιβύη. Το Σένκορ φίλοι βγάζει κάτι κρυφά ραδιόφωνο που δεν μπορώ να τα πιάσω εδώ με το... με το ρημάδι εδώ πέρα του Γιάρης. Είδατε καμιά φορά μια κινητή κεραία μπορεί να σου φέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Κάτι ιταλικά ακούγονται εδώ τώρα. Η Ιταλία πρέπει να είναι 91,4 το ράδιο και σκίση έρχεται εδώ συνήθως. Νάτος και ο Πάνος ο Κουνιάκης εδώ στην εκπομπή του τώρα στον Πρίσμα. Και τον Αμβαρκή FM έχει και αυτός τώρα μια εκπομπούλα, με οποία την ηχογραφώ εγώ το μεσημέρι και βγαίνει τώρα 6 ώρα με 7 πολιτιστικές διαδρομές. Να και το ράδιο Σιτσίλια στο 92. Το είχα πιάσει πιο καλά, θυμάμαι εκείνη η μέρα πέρα στη Λούτσα, εδώ δεν το βγάζεις δυνατά. Έχει δίπλα τον δυνατό Αμβρακέα. Σαν ιταλικά ακούγεται εδώ στο 92.1, δεν παίρνω και όρκο βέβαια, μπορεί να είναι και από τη Λιβύη. Κρατήσει τώρα. Power FM εδώ, 92.3. 92.4 το ράδιο 101, από την Ιταλία εκεί, από το Αντάλι. Το θρησκευτικό ραδιοφωνό, το ράδιο Βάγγελο, είναι και αυτό από την περιοχή της Κατάνιας, στην ευρύτερη περιοχή εκεί. Την ταδίο εξαραβόφωνο, έχουμε την Ισία εδώ πέρα. Έχουμε, δεν θυμάμαι πώς το λένε το ραδιοφωνό, από την περιοχή της Τεχούτ. Και σίγουρα στο Σένκορ, στο 89 θα βγάλουμε και τον άλλον πομπό που είναι εκεί, ο οποίος έχει και, μια πρόβλημα, και ένα πρόβλημα στο στέρεο. Θα το δούμε μετά αυτό. Το ράδιο 101 από την Σικελία. Δεν το δείτε κάτω τα κανονικά. Έχουμε Λιβύη εδώ 92.9 πάλι το, από την Τρίπολη. Ραδιόφωνο, δεν θυμάμαι τώρα όνομά του. 93 είναι το Πρέβεζε. Άλλο να φέρουν σήμα στο 93.3. Πιθανόν να είναι και αυτό από την Τρίπολη. 1-3-4 DJ. Να και εδώ 1-3-6 Ιταλία. Πιθανόν να είναι το ράδιο Ιταλία. Για να δούμε στο 88,2 τι έρχεται. Νάτος. Το ράδιο Ιταλία είναι σε 40. Το οποίο βγαίνει και στο 1-3-6. Είναι και οι δύο πομπές στην ίδια περιοχή κοντά. Το M2EO και με RDS. Για να δούμε. Ιταλία τώρα, όχι. Αυτός τώρα αν δεν είναι το Κροτόνι, τραχαγύρι ποιος είναι. Το RTL. Ο RTL είναι το Κοράνι πάλι εδώ. Αυτό είναι αραβικές μουσικές, άρα πιάσαμε το ράδιο Λέμπτα, ένα από τα λίγα ραδιοφωνά στη Λιβύη τα οποία έχουν σωστό RTS. Άρα είμαι σωστό PI εκτός από το όνομα D258, αν θυμάμαι καλά. Εδώ είναι το RTL το ιταλικό. Κατσινό κόσμο σου κουλά. Λόγια,
Φαίνεται και αυτό είναι το καινούριο ραδιοφωνό που έχει εμφανιστεί στους 94,1. Ναι, αυτός είναι ο καινούριος πομπός που έχει ανοίξει στην Τρίπολη, το ράδιο Τζανάτ. Και μάλιστα τον έχουν φτιάξει λίγο, γιατί λέγανε ότι έχει χαμηλή διαμόρφωση. Εδώ έρχεται η Ράι, νομίζω έρχεται το Σπορτίβα, και αυτός είναι ένας πομπός κάτω στη Σικελία. Παιδιά, έχουμε την νησία εδώ 94-4 και αυτός είναι ένας πολύ μακρινός πομπός. Είναι σχετικά μακρινός πομπός 94-4. Και εδώ είναι το ράδιο Μπαϊάν από την περιοχή της Αζαβίγια, 94-5. Αυτός πρέπει να είναι, νομίζω, Ζητούνα FM. Αυτό θα το πιάσουμε και στο 103,4 αργότερα από την περιοχή της Ρεμάντα. Θα το δούμε με το άλλο ράδιο μετά, θα το δούμε και αυτόν πάλι. Πρέπει να είναι ο Ζήτουν αυτός, αλλά είναι ένα άλλο κέντρο, δεν θυμάμαι τώρα. Θα τα δω μετά και θα τα περάσω μέσα, βέβαια. Τα ραβόφωνα σίγουρα θα τα περάσω μετά στο FM List. Πάμε παρακάτω. Η Ράι ένα εδώ, κλασικά από το περιοχή του Μοντελάουρο. Εδώ είναι το ράδιο Ιταλία και αυτό από το Μπούτσερ, από το Μοντελάουρο ζουρίζεται, βέβαια. Τι είναι, παιδιά, έκλεισε 95-1. Πρέπει να έχει κλείσει. Ο πομπός εδώ ή κάποιος τον έχει από την Ιταλία, το ρίχνει πολύ ξύλο. Ο DJ εδώ 95-3. Να και 95-4 ιταλικός, πρέπει να είναι και εκτός από την περιοχή του Άβολα. Να και ο ράδιο Αλμαντίνα εδώ από την Τρίπολη. Παίζουν τα ωραία τους αυτά τα παραδοσιακά τους. Πες μου, θα παίξει σήμερα. Αυτά τα τσιφτετέλια σας εκεί κάτω. Γεια σου ρε Μοχάμεντ. Να στείλουμε χαιρετίσματα στο φίλο του Μοχάμετ που κάτω στην Τρίπολη και αυτός, στη Λιβύη, στην περιοχή της Ταρχούνα, ο οποίος μας κάνει λήψεις, πιάνει πολλές φορές, έχει πιάσει και τον Αμερική FM και άλλα ραδιόφωνα, θα του στείλουμε μετά μήνυμα. Να δούμε τι έπιασε το παλικάρι εκεί. Για να συνεχίσουμε. Ένας αχταρμάς εδώ, του Capital και της Rai 1, του Rai 1 του Παλίτσι, του Capital του Τζιμιλιάνου. Ο Ραντς τώρα εδώ δεν παίζει τίποτα. Τι έπαθε, ρε παιδιά. Έχασε τον Sky, τέλος πάντων. Κάποιος Ιταλός έρχεται τώρα εδώ. Τρέχα γύρι με ποιος είναι. Ο Αλ Ταϊμπά εδώ πέρα και αυτός από την Τρίπολη. Α, έβγαλε και RDS ο Ταϊμπά εδώ. Για να δούμε. PIFFF σίγουρα για να βγάζει καινο μήνυμα και με RDS ο Αλταϊμπά, πολύ δυνατός. Είναι πολύ ευαίσθητο το RDS το Αλταϊμπά, για να καταφέρει και βγαίνει με τον Σπορ FM από κάτω από το Παναχαϊκό. Πάμε παρακάτω. Αυτός εδώ είναι ο Jukebox από το Παλίτζι. Εδώ είναι η Κεφαλονιά. Εδώ είναι το κρατικό ραδιόφωνο της Λιβύης, το ράδιο Αλβατανία 96.6. Δεν έβγαζε αυτός RDS που να το βγάλει. Ωραία, παιδιά, εδώ έχει πέσει τα πάρα. Εδώ που τον είδε, παιδιά, ο Λευκαδίτης. Ήδη κλειστός, έχει φάει άγρια τάπα από τη Ράι 2. Σιγά σιγά να έρχονται. Και τώρα... Και εδώ η Ρα 1 από τον Ένο. Εδώ είναι η Θεσπρωτεία, με κάτι άλλο παλεύει, γι' αυτό δεν ακούγεται καθαρά. Η Αέρα είναι εδώ, η Άρα Σπόρα από τα Καρδανικά. Τώρα αυτός με μουσική πιθανόν είναι εδώ και έρχεται από τον DJ. Η Ιταλία εδώ, Ράι 2 από το Παλίτζι.
funerali di Stato. Chiedo Italica. A che ora? Il pomeriggio. Dai, non ci sono. Ο Μεντού Εώ από την Σικελία αυτός ο κομπός, Τσιρακούσα. Και εδώ πρέπει να είναι το ράδιο News, όχι το ράδιο 24 το Ιταλικό, το οποίο είναι και μονοφωνικό ραδιόφωνο. Ο δικός μας ράδιο Α έχει πατήσει τα γκάζια σε σήμα. Μετά την αναβάθμιση ο Παλμός. Εδώ θα έπρεπε να βγει η Λιβύη, αλλά έχει κλείσει μάλλον ο κομπός. Το Almchjob FM, πως για όλο λέγεται αυτό τέλος πάντων. Να κυράει δύο εδώ, κυράει τρία μάλλον, πάλι από το Μοντελάουρο. Εδώ είναι η Κέρκυρα, εδώ είναι ο Ένος, η Ένος σας λέει κανονικά, 58-9 Ένος είναι, ΕΡΤ. Εδώ είναι ο Κισκής από το Κροτόνε. Εδώ παλεύει το Σπορτίβα από το Παλίτζι με τον, θα τον δούμε μετά τον αυτόν στο Έτον, στο Έτον, που το θυμήθηκε και το Έτον, παιδιά, το Έτον είναι χαλάσει. Καλώς και το 99.3, να το δούμε αν είναι στέρεο αυτό μετά ή μονοφωνικό, να στέλνουμε και ειδοποίηση στα παλικάρια στο FM List. Αυτός είναι ο Ασαράγη, ο οποίος έχει δυναμώσει τώρα τελευταία. Ράδιο. Αυτός είναι ο RDS από ένα πομπό της Σικελίας, το οποίο και αυτός είναι σπάνια λήψη. Συνήθως έρχεται Σεπτέμβρη μήνα. Κάτι τέτοια, επειδή καλοκαίρι δεν τον βγάζω τόσο εύκολο σου τώρα. 99.5, κάποιος πομπός από τη Σικελία είναι, αλλά δεν θυμάμαι όνομα τώρα σταθμό να σας πω. Να το πάλι εδώ, αυτός είναι από την, πως την είπαμε, την περιοχή του Αζαβίγια, το ράδιο Σουρούκ. Κλασικά γι' αυτός μην περιμένεις να βγάλει RDS με το PI στο 0000. Ένα στέρεο φέρον έρχεται εδώ. Μπορεί να είναι και από την Ισία το Κουλτούρα. Θα το δω μετά στο άλλο το ράδιο. Άλλο να φέρουν σήμα εδώ στο ροφωνικό στο 99. Πολλά φέροντα. Αυτό που σταματάει. Σταματάει εδώ 99.9. Κάτι έχει ανοίξει εδώ. Κάτι άλλο είναι εδώ πέρα. Θα το δω μετά. Αν είναι δυνατό σήμα, θα μας αποκαλύψει όλη την αλήθεια το Σένκορ. Καλύζει, ξεφεύγει από το ρεκτάρι και το Σένκορ. Παιδιά, εδώ μιλάμε, πέφτει τάπα τώρα σε πομπό τη ΣΕΡΑ, τη ΣΕΡΤ από Λιβύη. Το έχουν δυναμώσει πολύ τώρα τελευταία. Κάναν και σέρβις στο κάτω κομματί, θα το δούμε μετά. Μεγάλη και RDS. Το Σένκορ θα μας πει την αλήθεια. 100,5 είναι το άλλο το ραδιόφωνο και από την, πώς τη λένε, την περιοχή του Αζαβίγε. Είναι ένα ραδιόφωνο που έχει ένα όνομα σιδηρόδρομο. Ράδιο Αλχέλ το λέω εγώ, το πρώτο όνομα που γράφει εκεί. Στερεοφωνικό, RDS κλασικά τεμόπερα και δεν συμμαζεύεται. Εδώ είναι από Κατάνια αυτός ο πομπός, το Touring πιθανόν. Μελωδία εδώ, Άρτα. Αυτός είναι το Ζέτα από Κατάνια. Εδώ ο δικός μας, εδώ ο φίλος μας. Το ράδιο Αντένα Ούνο, Κατάνια. Αυτό το φέρον μπορεί να είναι τώρα από την Τρίπολη, το ραδιόφωνο της, του Πανεπιστημίου της Τρίπολης της Λιβύης. Ρυθμός Sport FM, Pop FM. Εδώ είναι ο RTL, η ΕΡΤ, RTL από το Μοντεσκάβο. Ο DJ εδώ πέρα, ο RTL. Εδώ πέρα ο RTL παλεύει με τον πειρατή. Θα βγάλεις RDS ή αν το χαμηλώσουμε.
Έλα φίλε μου, παίξε όνομα. Πες κάτι, σπίκα ρε. Ράδιο Ριαντία από την Τρίπολη. Έχει RDS. Έχει δύο πομπούκες στη Βεγγάζη χωρίς RDS εκεί. Θα το δούμε μετά πάλι. Art FM εδώ, δικός μας. Αυτός είναι ο RDS από το Μοντελάουρο. Δυνατός και αυτός εδώ πέρα. Για να συνεχίσουμε. Μουσικές του 134. Κάποιος σταθμός από την Κατάνη εκεί είναι η Σικελία. Βγαίνει και το Φρέτσι έχω πιάσει εδώ. Εδώ είναι το Ράδιο Μαρία. Στερεοφωνικό το Κοράνι εδώ της Ζουβάρας. Τα πάμε πριν για τη Ζουβάρα. Εδώ είναι το... Θα το δούμε τώρα ποιος είναι. Είναι το Ράδιο Ιταλία. Ο φίλος μας ο Μάριος εδώ Blackman δίνει πόνο. Ιταλός εδώ πέρα, πιθανόν να είναι εκείνο το ραδιόφωνο, δεν θυμάμαι πως λένε την περιοχή, κύριε παιδιά, ξεχνάω, σύναγε το ράδιο Καλντερίνη, κάπως έτσι. Και αυτός εδώ είναι το ράδιο Αταβασούλ, Αλμοταβασίτ. Είναι και αυτό από την περιοχή της Αζαβίγιας. RDS δεν μπορεί να βγάλει, υπερδιαμόρφωση αυτού του σταθμού είναι το κάτι άλλο, μπορώ να πω. Τόσες φορές το έχω πιάσει, πάντα υπερδιαμορφώνει. Η αέρα 3 από τα ΚΑΠ τον ένο. Ιταλός εδώ, ο ρεκόρ πρέπει να είναι. Τώρα έχω πιάσει κι άλλη φορά εδώ. Κισκής. Ο Αμφιλοχίας. Ο Κάπιταλ και αυτός από την Κατάνια. Φέρνω σήμα στο 104.8, ποιος να είναι τώρα. Καλώς τον. Θρησκευτικός είναι, είναι το Ράδιο Ευάγγελο από την περιοχή του Κροτόνε. Και αυτός είναι ο Τζουκμπόξ από την Κατάνια. Ο Top FM σήμερα που απουσιάζει, παίζει με πολύ χαμηλή ισχύ. Έχει πρόβλημα τώρα τελευταία. Εδώ εμφανίστηκε ο DJ. Στερεοφωνικός εδώ ο Αλάν. Θα το δηλώσουμε γι' αυτόν, είναι στέρεο πλέον. Αυτό πρέπει να είναι το Ράδιο Ιταλία 1.60. Όχι, κάτσε εδώ, μην το έρθω πιο. L'associazione Tomita riapre i corsi di judo dal 5 settembre. Sono aperte le iscrizioni ad Ispica in via Simeto 11. Κάτσε εδώ, μην το έρθω πιο εδώ. Όχι, δεν είναι, είναι ο τέτοιος, πώς το λένε. Ράδιο Dimissione Musica είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός ιταλικός από την περιοχή της... Δεν θυμάμαι πώς τη λένε τώρα την περιοχή, αυτή είναι και αυτή λίγο πιο νότια από την Κατάνια. 105,7, πολύ δυνατή λήψη από την Τρίπολη της Λιβύης. Εδώ στο βάθος ακούγονται αμερικάνικα. Σαν να πω αμερικάνικα εδώ, πρέπει να είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της βάσης εκεί στη Σαντ Αναστάζια, σαν να θυμάμαι πως τα περιοχή, Κατάνια και αυτό περιοχή. Δεν είδες το υπερό αυτού. Εδώ είναι κλασικά από το μοναστηράκι Βόνιτσας, θρησκευτικός από τα Γρήνιου. Ο δικός μας θρησκευτικός εδώ. Ερασπορ. Κάπιταλ από την Παραμπίτα. Κοράνι εδώ πέρα της Τρίπολης. Πολύ καλή λήψη. Ράδιο Μαρία εδώ από την Σιρακούσα. DJ Καμπάνα.
που πειρατήσει και ο φίλος μας με τα ροκ. Αλήθεια, ποιο είχαμε ένα φέρον στο 99-9. Τίποτα. Και ποιο άλλο θέλαμε να ακούσουμε πριν? Το Κοράν έχει περάσει τώρα την ΕΡΤ. Και το το αθλητικό είναι εδώ πέρα, παίζει μουσικές. Για να δούμε τώρα με το Σένκορ τι θα πιάσουν, παιδάκια. Πολύ δυνατό μονοφωνικό σήμα εδώ βλέπω στο 88, είναι για να γεμίζει μπάρα. Το είδαμε εδώ και με το κουμπάκι το ίνφωνο που πάνε λίγο να βγήκε. Τώρα ποιος είναι αυτός? Άλλον ότι εκεί πέρα το ράδιο Σουρμάντα να φερατρύνει. Για να τον παρακάτω. Εδώ στο 89 έχουμε ένα στερεοφωνικό σήμα. Το οποίο ακούτηκαν και διακοπές ο ήχος. Μία έρχεται ο ήχος, μία φεύγει. Τώρα χάθηκε. Καλό σηματάρι και αυτό βλέπω. Να το σύνθε πάλι, χάθηκε. Κάτι έχει το link του μάλλον. Παίζει και αναλογικό link αυτό. Δεν μπορώ να πιάσω κάτι άλλο εδώ πέρα. Μάλλον από την Τρίπολη είναι, εφόσον έχουμε δυνατά σήματα τη Τρίπολη. Ενάτο και Ιταλό στο 90 πρέπει να είναι αυτό ο Κουσάνο Κάμπο που θα πει. Να τις μουσικές εδώ, 92-6 είναι την Ισία, η Τεχούτ, στο 89-5 δεν κατάφερα να πιάσω το άλλο το ραδιόφωνο εκεί, γιατί γίνεται ένας χαμός εκεί πέρα, έρχεται και το Capital, έρχεται και ο Λίβιος, εδώ πάντως 92-6 βλέπω την Ισία έρχεται πολύ καλά, είναι η περιοχή της Τεχούτ, ο Πομπός, στα 1175 χιλιόμετρα παρακαλώ από την Άρτα. Εδώ το 94-5 έχει πιο καθαρά εδώ πέρα στο Σένκορ, πολύ δυνατή λήψη του, καμία σχέση με το αμάξι πριν, στο αμάξι πριν βγαίνει το 94-4 ο άλλος από την Τινησία, για να δούμε. Εδώ έρχεται πιο καθαρά τώρα η 1, το Σένκορ στο 95-6. Capital πουθενά. 96-3 ο Αλταϊμπάκη, στερεοφωνικός μάλιστα, γιατί τα παλικάρια εκεί από την Λιβύη τον δίνουν μονοφωνικό. Είναι κλειστός ο πομπός μάλλον του Δημοτικού της Λευκάδος, γιατί στο 96-7 τα μπάνα η ΡΑΗ 2. Να το 56-6 εδώ πέρα. Να και το 99,1 από την περιοχή της Τεχούτ και αυτό, το ράδιο Νασιονάλ. Πολύ καλή λήψη εδώ πέρα. Δεν βγάζει και το RDS, άλλες φορές το βγάζει πιο εύκολα για με λιγότερο σήμα. Και εδώ έχουμε μια μικρή μάχη, εδώ πιάνει η RAI 3. 57 από το Παλίτζι. Να το και ο Άραβας το Ασουρούφ από την Αζαβίγια. Εδώ βλέπουμε την μονοφωνική αίρα Ιωαννίνων. Να το στέρεο εδώ. Όπα. Και σου παιδιά το ράδιο εδώ. Δεν μπορείς όμως γαλιά RDSR εκεί, για να το δούμε. Αυτό είναι το ράδιο The Salaf Way, όπως το λένε στα αγγλικά, ο δρόμος του Σαλάφ. Έρχεται κάπως. Εδώ είναι η Ιωαννίνων. Να τα παιδιά κάτω τα καλά. Να δω στη λίγα, μιλάει τώρα το 129. Είναι κάτω το αθλητικό της Τρίπολης. Το φέρον σήμα εδώ πρέπει να είναι πουλιβί. Πάντως δεν είναι κάτι το τοπικό. Τώρα που έχει προχωρήσει εμφανίστηκε και το ράδιο Μαρία στο 100 και αυτό από την τέτοια περιοχή της Κατάνιας.
Και Σιρακούς έχει ένα πομπό αυτό. Έχουμε και παρέα εδώ τα γίδια. Πάνε βόλτα εδώ στο βουνό για μπουσκή. Μαζεύονται τώρα για το μαντρί τους. Είναι η ώρα που μαζεύονται. Ποιο άλλο δεν είδαμε πριν. Πάντως τέρμα ψηλά πάνω δεν είδα κάτι άλλο. Να φέρουν σήμα ακόμα στο 104.7 υπάρχει με το Σένκορ. Για όμως 94.4 υπάρχει εδώ ακόμα το... Ακόμα εδώ η νησία παίζει το 94.4. Να ξέρετε τη νησία είναι εύκολο να τη βρει σχέση με τη Λιβύη. Γιατί η Λιβύη όλο το στα ραδιόφωνα σχεδόν τα έχουν σε μονό αριθμό. Δηλαδή 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9 δηλαδή. Μόνο έναν στο 104 σταθμός. Και δεν θυμάμαι και το 88,8 μετά που είναι στην πρωτεύουσα. Για να το μελετήσω πια. Το 88,8 εδώ. Σήμερα. Να το έρχεται. Κάτι έρχεται στο 88, μπορεί να έρχεται. Θα κάνουμε και ένα live scan λίγο στο DAB. Να είμαστε έτσι ολοκληρωμένοι και ωραίοι. Για μισό λεπτό. Θα κάνουμε ένα scan στα DAB να δούμε τι θα κατεβάσει. Ο το Tuneful Scan έχει 7 ραδιόφωνα από το 12α της Μάλτας. Για να δούμε τώρα. Να το DGB τα Network. Κατέβασε νομίζω το 6C. Όχι, να το έξισε. Τα κατέβασε και τα δύο. Για να δούμε τι άλλο θα βρει. Αλήθεια, θα βρει καμιά κατάνοια κάπου εδώ σε αυτά τα κανάλια. DGV τα 3. Ελά, ADN Dab. Να δούμε ποιο ασυχνότητα είναι αυτό. Και άλλο ADN Dab. Κατέβασε και τα δύο ADN Dab. Και το 10α και το 10C. Τώρα έπεσε λίγο φωτή. DG12α, 80 ραδιόφωνα. Και αν θα βρει και τώρα και το Butcher. Να το και το Dab Italia, 99 ραδιόφωνα. Αυτό το ραδιόφωνο έχει ένα κακό. Στα 100 ραδιόφωνα φουλάρι μνήμη. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε κάποιο άλλο ράδιο να πάρουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, παιδιά, για να δούμε τώρα εδώ. 30 songs. Αυτό είναι μαλτέζικο. Αν θυμάμαι καλά, είναι στο Α. Θα το δούμε τώρα. Όχι, είναι Dab Italia τελικά. Νομίζω ότι είναι στη Μάλτα αυτό. Αλλά μεταδίδει DJ. Είναι κάποιο τεστ είναι. Όντως είναι οριακό το σήμα. Ούτε στα FM έβγαινε καλά το Butcher. Εντάξει, ήταν έτσι και έτσι οι λήψεις. Να το DJ παίζει. DJ 30 songs. Είναι θεματικό ραδιόφωνο. Είδατε τι ώρα εκμεταλλεύονται οι Ιταλοί το DAB. Δηλαδή σου λέει, έχουμε το ράδιο του DJ, αλλά θα σου φτιάξουμε για ένα θεματικό DJ. Τα 30 songs θα πρέπει να είναι το Hot 30. Τα πιο mainstream, να πούμε έτσι. Pop music, που σήμερα έπεσε τώρα. Για πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλο έχει εδώ πέρα. Αυτό τώρα είναι μαλτέζικο, αλλά θέλουμε να πιάσουμε κάτι που να έχει και ήχο. Για να περιμένετε, φύγε από εδώ ρε φίλε. Έλα, έξισε. All 80's. Το All 80's π.χ. είναι ένα θεματικό ραδιόφωνο των Μαλτέζων. Full σήμα ο Μαλτέζος, δείτε εδώ. All 80's. DLS, no PTI, δεν βάζουν PTI οι Μαλτέζοι στα ραδιοφωνά τους, από ό,τι έχω δει και σε άλλες περιπτώσεις. DGV τα Network, 6α στέρεο 48 kbps, πρέπει να είναι ο ήχος η μορφή αλφα-αλφα-σε και όχι MP3, γι' αυτό έχουν στριμώξει 24 ραδιόφωνα στη μία πολυπλεξία, αλλά 24 στην άλλη. Πρέπει να έχουν και παραπάνω ραδιόφωνα από 24. Τώρα έκανε μια μικρή βουτιά το σήμερα σου, επειδή ακούμπησα εγώ την κεραία. All Groove είναι του ίδιου ομίλου, τώρα δεν ξέρω ποιος ομίλος τα έχει αυτά. Γιατί εκεί τα ραδιόφωνα τα περισσότερα ανήκουν σε ομίλους από ό,τι έχω δει. All Rock, ωραίο ραδιόφωνο αυτό, μένα θα μ' άρεγε αυτό. Bay 89, το γνωστό Bay 89, δεν το πιάσαμε στα FM σήμερα. Είναι στο 6α και αυτό. Bay Easy, κοιτάξτε εδώ, θεματικό ραδιόφωνο του Bay FM. BBC, το BBC αυτής της συχνότητας είναι στο Μαλτέζο. Για να δούμε σε ποιο όμως είναι, σε ποια πολυπλεξία είναι. Στο 6α, εμείς θέλουμε να δούμε στο 6C. Breeze. Το Breeze ποιος είναι, δεν το έχω, κάνω και μια βιβλιοτέκια. 6C το Breeze. Για να δούμε τι σήμα έχει. Full σήμα και το 6C, παιδιά. This is the Breeze. Είναι ωραία ραδιοφωνάκια.
Οι Μαλτέζοι έχουν στήσει τα ραδιόφωνά τους στα πρότυπα των Άγγλων. Μιας και ήταν πάντα, ήταν παλιά αποικία των Άγγλων η Μάλτα, και έχουν πάρει από εκεί κάποια τεχνικά, όπως βλέπουμε π.χ. χώρες Μαχρέμπ, τα RDS τους τα έχουν στήσει Γάλλοι με τα γαλλικά πρότυπα. Για πάμε παρακάτω, δούμε τι άλλο έχουμε πιάσει, αλήθεια. Να τα αναλύσουμε εδώ, ευκαιρία είναι στο βίντεο μας αυτό. Το κάμπους είναι το Πανεπιστημιακό Ραδιοφωνική Συντηνησία, το οποίο αναμεταδίδει, έχει ειδικά του προγράμματα και αναμεταδίδει διάφορα προγράμματα από Αγγλία. Δηλαδή το έχω πετύχει να μεταδίδει και το Talk Sport και το Classic Music, το Capital το γνωστό, αλλά από πού βγαίνει αυτό τώρα. Όχι, αυτό είναι το Capital το Μαλτέ, το αγγλικό. Έπεσε το σηματάκι τώρα, έκανε βουτιά. Είναι. Έκανε μια βουτιά λίγο το σήμα Capital. Αυτό πρέπει να είναι το άλλο Capital τώρα. Το αγγλικό λέγω. Το ιταλικό Capital εδώ. Για να δούμε, ζορίζεται να βγει γιατί δεν έχει σήμα. Ο Ιταλός Capital εδώ πέρα. Βάλαν το Capital και οι Μαλτέζοι. Δεν πέρα το είχαν. Νομίζω δεν το είχαν οι Μαλτέζοι το Capital. Το αγγλικό μέσα. Κόλλησε. Κάτσε να το ξεκολλήσουμε λίγο. Κάνει κάτι τέτοια περίεργα πάλι ο δέχτης του Dab στο Sencor. Μου σπάει τα νεύρα καμιά φορά όταν δεν έχει καλό σήμα να κάνει κάποια καλή. Κολλάει εδώ στο tuning και θέλει πανικίνηση. Και η μπαταρία του έχει εξασθενήσει με τον καιρό. Βλέπετε, έχει πέσει το σήμα τώρα. Το προλάβαμε πριν το είδαμε. Έλα, μάνα μου, ξεκόλα. Πάμε πάλι. Να και το Classic. Είδατε πως έπεσε το σήμα όμως απότομα από το Μαλτέζο. Είναι σταθερό. Εντάξει, είναι και εποχή τώρα τέτοια, δεν ήταν κάτι σταθερά. Πάει να ανέβει. Για να δούμε αλήθεια. Το Classic αυτό που είναι. Είναι από την Ιταλία αυτό. Dance. Το Dance είναι μαλτέζικο νομίζω. Αν δεν τα ξέρω καλά τελικά. 12C. DJ, ναι, ο N. Α, μπράβο, εδώ σε θέλω. Να δούμε εδώ τι πιάσαμε τώρα από το N εδώ. Είναι το. Να δούμε τώρα. Είναι DNW 10α. Αυτό είναι η Καλαβρία. Κάπου εκεί κροτώνε. Η W3N αυτό. FM Italia. Για να FM Italia. Πιο πακετάκι είναι το 10D. Α, αυτό είναι της αυτό είναι της Κατάνης ο πομπός. Το 10D, το 10α είναι της εκεί κάπου Καλαβρία περιοχή, και το 10D είναι η Σικελία κάτω, Κατάνια μάλλον, γιατί Κατάνια το έχουν περαμεσμένο μέσα τα παλικάρια εκεί του FM List. Τζορνάλε, το Gold, ναι, είναι. Βλέπουμε εδώ τώρα είναι και τα Ιταλικά, το Jukebox. Αλλά για κάτσα πατήσουμε άλλη μία σκάν. Μήπως τι έκανα εδώ τώρα, όλα τα FM Fiction, Function, πάμε Jukebox. Κάτσε να το σηκώσουμε από εδώ λίγο, να κάνουμε ένα scan πάλι, να δούμε αν θα κατεβάσει και κάμια σικελία στο 10C, αν θυμάμαι καλά. Μην κατέβαζε καμιά ράι στο 12α, στο 12β, δεν θυμάμαι. Και στο 12, ναι, στο 12β είναι το ράι, το έχω πιάσει κάτω από την Μεσίνα όμως. Μεσίνα από εδώ πάνω δεν έρχεται, ζουρίζεται να έρθει. Ναι, βλέπω εδώ μέχρι στιγμής τα ίδια που κατεβάσαμε πριν έχει κατέβασει. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Ναι. Δεν βλέπω κάτι άλλο, παιδιά. Όχι, τα ίδια κατέβασε με πριν. Και το Ιταλικό εδώ δεν μπόρεσε να το δει καν τώρα, παιδιά. Οπότε, παιδιά, το κλείνουμε αυτό και να κάνουμε και την αποφώνηση, δείχνοντάς σας εδώ αυτή την κλείσε η πασί. Και κάνω εδώ μια αποφώνηση βλέποντας αυτήν την ωραία θέα εδώ πέρα που έχουν πάνω στο λόφο Περάνθης. Βλέπουμε τον κάμπο, αυτός είναι αμβρακικός, τα καρνανικά, κοιτάξτε ωραία φαίνονται καθαρά. Πάμε σιγά σιγά να δούμε και το ηλιοβασίλεμα, να το και το ηλιοβασίλεμα εδώ πάνω από τον Ζάλογκο. Από την άλλη μεριά του Ζάλογκου είναι οι κεραίες όμως, όχι εκεί που στο βλέπω που είναι ο ήλιος τώρα. Τα θεσπρωτικά όρια θα εμφανιστούν τώρα. Ο δρόμος εδώ, το Κορφοβούνι και κάπου εδώ εγώ να σας αφήσω, παιδιά, και θα τα πούμε σε ένα άλλο ραδιοβλογκ. Πράγμα με σπίτι να δούμε και Ολυμπιακό που παίζει σήμερα με τη Φράιμπουργκ στο Καραϊσκάκης. Από το νυχτάριο εδώ, καλό σας βράδυ.